Χτύπηκα, αγωνίστηκα, μόρεψα, σε σάλωσα. Το Σάββατο τελικά, 11 Φεβρουαρίου, θα γίνει τελετή έναρξης του 5ου Καλαματιανού Καρναβαλιού. Οι εκδηλώσεις θα λάβουν χώρα στις 7 το απόγευμα στην κεντρική πλατεία της πόλης με παρουσιαστή το Χρήστο Φερεντίνο και συναυλία από τους Walkman The Band. Είμαι πολύ ευχαριστημένος. Πρώτον, γιατί υπάρχει μια κινητοποίηση της νεολαίας της πόλης και των φορέων για τη μεγάλη γιορτή του Καρναβαλιού, που προδικάζει το εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Η τελετή έναρξης είχε ανακοινωθεί για την Παρασκευή για αύριο και ώρα 7 στην κεντρική πλατεία. Όμως, οι πληροφορίες μας, οι επίσημες και έγκυρες πληροφορίες μας για τον καιρό είναι ότι αύριο θα υπάρχει κακοκαιρία. Αναζητήσαμε λύσεις σε κλειστό χώρο. Δυστυχώς, κλειστός χώρος που να αποκλειρεί τις προϋποθέσεις και να είναι κεντροβαρής δεν υπάρχει. Οπότε υπήρχαν οι κίνδυνοι με το να πάμε σε άλλο χώρο να μην έχουμε το αποτέλεσμα το οποίο θέλαμε. Ο καιρός όμως είναι εξαιρετικά καλός το Σάββατο. Μπορούν και οι καλλιτέχνες. Έχουμε επικοινωνήσει και με τα πληρώματα και τους έχουμε ενημερώσει. Οπότε γίνεται μεταφορά για την επόμενη μέρα, Σάββατο και ώρα 7 στην κεντρική πλατεία. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας μέχρι τελευταία στιγμή για να έχουμε όσο περισσότερα πληρώματα γίνεται σε αυτό το καρναβάλι. Ο αριθμός είναι 32 αυτή τη στιγμή. Η αλλαγή ανακοινώθηκε από το Δήμο Καλαμάτα σήμερα, ενώ η απόφαση πάρθηκε βάσει των προβλέψεων του καιρού, αφού προγραμματισμένη ως ημέρα για την τελετή έναρξης ήταν η Παρασκευή. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να κάνουμε μία, όλοι μαζί, να κάνουμε μία πρόσκληση σε όλους τους φίλους του Καλαματιανού Καρναβαλιού να έρθουν κοντά μας να διασκεδάσουν στην έναρξη το Σάββατο, 7 η ώρα. Το μέρος των χωριών πήγε πάρα πολύ καλά. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι από τη συμμετοχή των επαγγελματιών στις χορηγίες. Κάναμε φέτος κάτι πρωτοποριακό. Κάθε εκδήλωση ξεχωριστά αναστήσαμε ένα χορηγό, το οποίο είχε μεγάλη επιτυχία. Για το τελικό αποτέλεσμα που θα δείτε για την Ιζαμπό στην έναρξη, θέλω να ευχαριστήσω πάνω απ' όλα τα παιδιά που πήραν μέρος, γιατί έκαναν ιδιαίτερες υπερβάσεις για να είναι στην ώρα τους στις πρόβες. Περάσαμε 30 ανήσυχες αλλά και ευχάριστες ημέρες μέχρι να γίνει το τελικό αποτέλεσμα. Εγώ να ευχαριστήσω την Επιτροπή, η οποία όντως συμπεριλαμβάνει και παιδιά κάτω των 18, καθώς εκτός ότι από τα γκρουπ θέλουμε να συμμετάσχουμε και στο καρναβάλι, ως στην Επιτροπή και στην ομάδα παιχνιδιών στην οποία βρίσκομαι. Και μπράβο σε όλα τα παιδιά οι οποίοι είναι στο καρναβάλι. Πάντως, ο Δήμος Καλαμάτας προσκαλεί όλους τους πολίτες να επισκεφθούν τη Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα και να διασκεδάσουν από τις εκδηλώσεις που είναι προγραμματισμένες, ενώ μέχρι τώρα να σημειωθεί ότι έχουν δηλώσει συμμετοχή 32 γκρουπ.